Να πούμε επίση ότι το Σάββατο είχαμε νέε διαδηλώσει μαζικέ στο Τελαβίβ και σε άλλε Ισραηλινέ πόλει και μάλιστα και διαδηλώσει έξω από την κατοικία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού του Μπέντζαμιν Νετανιάου στην Κεσάρια. Ε, Παρεμπιπτόντω να πούμε ότι το Σάββατο 27 Ιανουαρίου ήταν η διεθνή ημέρα ε, επαιτίου του Ολοκαυτώματο και μάλιστα οι διαδηλωτέ που συγκεντρώθηκαν κυρίω στο Τελαβή που ήταν οι περισσότεροι, ε, μετέδωσαν ένα βίντεο από μία. Ε, γυναίκα από τη Λιθουανία, η οποία στη ε, διάρκεια του Διεθνού Παγκοσμίου Πολέμου είχε κρύψει Εβραίου για να γλιτώσουν φυσικά του ναζιστικού διχμού, και η οποία απίφθινε έκκληση προ το λαό τη Γάζα να βοηθήσει στην απελευθέρωση των Ομήρων. Ε, γενικά, μιλήσανε πολλοί συγγενεί Ομήρων, όπου ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να εντείνει, να ασκήσει πιέση στη Χαμάς, να απελευθέρωσει του Ομήρου. Παράλληλα, είχαμε και ένα αντικυβερνητικό χαρακτήρα αυτέ τι διαδηλώσει, με κυρίαρχο σύνθημα το εκλογέ. Ε, τώρα. Ε, παράλληλα, χθε είχαμε και μια μεγάλη συγκέντρωση ακροδεξιών στο Ισραήλ, όπου προσπαθούν ε, προωθούν την ε, επανεγκατάσταση, την επανίδρυση μάλλον οικισμού στην Ελλάδα τη Γάζα. Μετήχαν ε, και υπουργοί και βουλευτέ τη κυβέρνηση 15 βουλευτέ και 12 υπουργοί. Και μάλιστα σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση ακροδεξιών, πέρα από τον επικισμό, γίνεται και λόγος για εθελούσια μετά το τέλος του πολέμου, εθελούσια μετανάστευση, έτσι το λένε, των Παλαιστινίων εκτός Λορίδας της Γάζας. Είναι και αυτό μια φυσικά ανησυχητική εξέλιξη. Παράλληλα, το Αμερικανικό τηλεοπτικό Δίκτυο, του NBC, σε ρεπορτάζ του, το οποίο επικαλείται, επικαλείται τρεις Αμερικανούς αξιωματούχου, ε, αναφέρει ότι η κυβέρνηση Biden ε, έχει αρχίσει και σκέφτεται να περιορίσει την παράδοση κάποιων όπλων Επιθετικών, κατά κύριο λόγο του Ισραήλ, ω μοχλό πίεση προ την κυβέρνηση Νετανιάου να αλλάξει τακτική στον πόλεμο στη Λωρίδα τη Γάζα. Mm -hmm. Θυμίζουμε ότι τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση Biden έχει εκφράσει δυσαρέσκεια και για, το μεγάλο, για τις μεγάλε απώλειε αμάχων, αλλά και για την ε, όχι επαρκή ανθρωπιστική βοήθεια που μπαίνει στη Λωρίδα τη Γάζα. Και, και, και πιέζουν την κυβέρνηση του Ισραήλ φυσικά, ο Biden. Ε, για πιο στοχευμένε επιθέσει και για μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια και στην ουσία προσπαθεί με κάθε τρόπο ο Biden. Υπάρχει και σε εξέλιξη μεσολάβηση για απελευθέρωση των ομήρων και πιθανή κατάπαυση του πυρό. Να εκτονώσει την κατάσταση, θα λέγαμε, στη Λορίδα τη Γάζα, καθότι έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο στι ΗΠΑ και ειδικά ο Αμερικανό Πρόεδρο, ο Τζον Biden. Δέχετε, δέχεται θα λέγαμε βολές και από τα αριστερά και από τα δεξιά του κόμματος από τα αριστερά από πολλούς ε, ακτιβιστές φιλοπαλαιστίνιους οι οποίοι πιέζουν τον Πάιντεν έχουν γίνει και διαδηλώσεις και διακοπές ομιλιών του ζητούν να πιέσει το Ισραήλ για εκεχηρία από την άλλη φυσικά έχει και τον Τραμπ αλλά και γενικότερα τις ακροδεξίες πιέσεις που θεωρούν ότι αν ήταν αυτή στην εξουσία θα τα είχαν κάνει όλα πολύ καλύτερα